γραφή. Περπατή κι όλος γράφει κι όλος ψωμάει γραφή. Περπατή κι όλος χωράφει. Υπομονή! Αφού τέτοιος είναι αυτός ο παλιόκοσμος. Παραπονούμε όμως και με τον Απόλλωνα. Που αφού είναι καθώς το λένε και προφήτης αληθινός και γιατρός σοφός, πάλι κανένα καλό στο αφεντικό μου δεν έκαμε. Μόνο τον άφησε να ακολουθεί σαν βαλαβός κατόπιν από άνθρωπο τυφλό. Και δεν σώνει που τον ακολουθά αυτός. Μόνο βιάζει και εμένα να τρέχω το κατόπι του. Ανάποδα στην πίστη μου κι αυτό. Εμείς με τα μάτια να έχουμε οδηγό τυφλό. Και όταν το ρωτώ, γιατί τα άχασα παλαβή ακολουθά με αυτό το τυφλό, η αφεντιά του μου κάνει τον κουφό. Ανάτος κιόλας, με τον κουβαλί και εδώ. Κάτι λέω για την αφεντιά του. Για να σε πω ένα πράγμα αφεντικό. Αντί. Εγώ δεν μπορώ να ησυχάσω όσο να με πεις γιατί τα έκανα παλαβία ακολουθά με αυτό το τυφλό. Και μην το αφήσω και την αφεντιά σου ήσυχο να με το πεις. Γιατί τώρα καθεσύμαι και να με δίνεις δεν μπορείς. Και γιατί τα έκανα δεν μπορώ. Μας καθαρίς πως θα τραπώ τα μούτρα σου. Δεν λέω δα αυτό, αλλά βλέπεις πως κρατώ στεφάνι. Όσο και το στεφάνι βρίσκεται ο τρόπος. Αν ίσως όμως και εξακολουθήσεις να με σκοτήσεις τα μυαλά. Πρώτα σου τα αρπάζω και ύστερα σου τις χαλαστιβάζω. Α, αυτά τώρα που λες η αφεντιά σου είναι παραμύθια. Όμως εγώ με τα σωστά μου σε το λέω πως δεν θα ησυχάσω όσο να με πεις ποιος είναι αυτός ο στραβός. Γιατί το ξέρω πως με αγαπάς και θα με το πεις. Αϊ, κουρέ μου πια! Πια σε το πω. Εκείνα γένια που είσαι ο πιο πιστός και ο πιο κλόταρος από τους συντρόφους σου. Ακού λίγο να δεις τι τρέχει. Εγώ, καθώς το ξέρεις κι εσύ, ενώ είμαι δίκαιος και θεοφοβούμενος άνθρωπος, είμαι φτωχός, μωρέ, και υποφέρω! Αυτό το ξέρω γιατί το βλέπω! Χάλι όμως που είναι αχρή, τυποτένει, θεομπάχτας, πλουτούν! Και αυτό αλήθεια το λες, γιατί πολλούς τέτοιους γνωρίζω! Βλέποντας λοιπόν εγώ πως έχω τώρα μου ποδάρι μέσα στο λάκκο, καλέ και τα δυο πες! Σαν τάκα, σαν καλό! Να με πεις και τα δυο! Μη θυμώνεις, μη θυμώνεις! Για πέμε λοιπόν, τι έκαμες! Επήγα εις το μαντίο να ρωτήσω τον Απόλλωνα για το μοναχό γιο μου. Αν πρέπει κι αυτός να αλλάξει τα ήθη του και να γίνει πανούργος, αχρίος, άσπλαχνος, θεομπαίχτης, αφού τέτοιοι είναι σήμερα οι πλειότεροι που ευτυχούν. Όχι πλειότεροι με το Θεό, αλλά όλοι τους. Όλοι τους. Και τι σε είπε λοιπόν ο Απόλλωνας. Με είπε καθαρά, καθαρά αυτό. Όποιον να πρωταπαντήσω μόλι έχω από τον ναό του, να τον ακολουθήσω. Και να τον υποχρεώσω μάλιστα να έρθει και στο σπίτι μου. Κι αυτόν λοιπόν πρωταπάντησε. Αυτόν.
παράξενος είσαι, μαθητή. Δεν το καταλαβαίνεις και του λόγου σου, τόσο φανερό πράγμα. Πως το νόημα του Θεού είναι να μάθεις και παιδιά σου το γιο σου να κάνει κατά πως κάνουν και οι άλλοι. Και από πού το καταλαβαίνεις εσύ ότι αυτό είναι το νόημα? Από πού το καταλαβαίνω? Αν και ένας στραβός μπορεί να το καταλάβει αυτό. Πως το καλύτερο σήμερα είναι να είναι κανείς του σκηνιού και του παλικιού. Όχι. Δεν είναι αυτό το νόημα του Θεού, όχι. Αλλά κάτι τι άλλο καλύτερο θα είναι. Και θα το καταλάβουμε αυτό αν ίσως αυτός ο τυφλός μας πει ποιος είναι. Έλα λοιπόν εσύ. Λέγε μας ποιος είσαι. Αλλά πες το γλύβο. Εγώ λέω να γκρεμιστείς από εδώ. Το νεκός πώς σου μιλάει, αφεντικό. Εσένα το λέει αυτό και όχι εμένα. Γιατί εσύ το ρώτησε στα χωριά της. Άψε εμένα, φίλε μου, που δεν είμαι σαν γι' αυτόν χωριά της. Και πέ μου, ποιος είσαι. Και εσένα λέω να ξεκουμπιστείς από μπροστά μου. Καμάρωσα να δω και αυτόν και την παραγγελία του Απολλωνά. Την κακή ψυχή σου μέρα, παλιάνθρωπε, θα δεν πεις εμένα να ξεκουμπιστώ από μπροστά σου. Παλιάνθρωπε, ακόμα μια φορά. Και άλλη μια από εμένα, να γέρουνε τρεις. Κι αν δεν μας πεις ποιος είσαι, θα σε στείλω στο γεροδιάβολο. Καλά! Να ξεφορτωθείτε μες στο Θεό σας! Έτσι, να σε ξεφορτωθούμε. Ξέρεις τι λέω, αφεντικό και θερό, πως είναι και το καλύτερο. Να τον αρπάξω τον παλιάνθρωπο από το σφέρκο και να τον πετάξω κάτω από το βράχο. Που να τσακιστεί ο άτομος. Σωστά το στοχάστηκες. Έλα κοραμπάκι εσείς και δεν μ' αρέσουν τέτοια άδος στη χωρατάδα! Θα σε κάνω καλά φορατά που να ξεκαρδιστήσεις εσύ από τα χέρια! Καθόλου δεν είναι φορατάδες, μόνο να μας πεις ποιος είσαι! Δεν το λέω! Όχι! Γιατί φοβάμαι πως αν το μάθετε ποιος είμαι, δεν θα ξεκολλάτε από κοντά μου και θα μπλέξω άσχημα μαζί σας! Καθόλου δεν θα μπλέξεις, φτάνει να μας πεις ποιος είσαι! Κάμετε με όμως πρώτα όρκο! Μάλιστα, ορκίσου εσύ! Να θάψω το αφεντικό μου! Το κακό σου το καιρό, αχρίε. Κάμισα, δεν σ' αρέσει ο δικός μου όρκος, κάμε καλύτερο μια φετιά σου. Να διώσει την κρεμάλα τον πλαϊνό μου. Αν τέτοιον όρκο τον κάμω κι εγώ. Ακούστε το λοιπόν ποιος είμαι, μόλον ό,τι είχα αποφασίσει να μην το πω. Εγώ είμαι ο Πλούτος. Τι είπες? Κουφός είσαι, βλέπω. Ο Πλούτος είμαι, λέω! Μπρε τον παλιάνθρωπο! Και το σιωπούσες στο σύνορα ότι εσύ είσαι ο Πλούτος! Μπρε ο Πλούτος! Έτσι κακομύρης! Καλέ χωρατεύεις! Καθόλου δεν χωρατεύω, σε το είπα εδώ και πριν χούπος, δεν μ' αρέσουν οι χωρατάδες! Και να το πιστέψω με αυτό που λες! Νοικοκυρέ, είσαστε, σαν θέλετε πιστέψτε το, σαν δεν θέλετε όχι! Εγώ το πιστεύω! Το πιστεύω! Το πιστεύω! Και δεν με λες. Πώς το έπαθες αυτό το κακό να στραβωθείς? Ο Ζεύς από φθόνων του προς τους τιμίους ανθρώπους ετύφλωσε μένα. Γιατί κι εγώ δάσα με την ο καύκαλος που είμαι φοβέρισα πως θα πηγαίνω μόνο με τους τιμίους. Και εκείνος φθονώντας αυτούς καθώς σε είπα, ετύφλωσε μένα για να μην τους διακρίνω. Και μόλον τούτο η δίκαιη και η σοφή είναι εκείνη που τον τιμούν. Αχ, τούτο το ξέρω κι εγώ. Και για πες μου ένα πράγμα. Αν ίσως και ξανάβρεις το φως σου, θα αποφεύγεις τους πονηρούς? Και θέλει ερώτημα. Και θα πηγαίνεις μόνο με τους τιμίους και αγαθούς? Βεβαιότατα, διότι έχω πολύ καιρό που δεν τους είδα. Αυτό δα καθόλου παράξενο δεν είναι, γιατί κι εγώ που έχω μάτια δεν τους βλέπω. Λοιπόν, τώρα που εμάθετε ποιος είμαι, αφήστε με πλέον. Πώς το πες, αν τώρα που μάθαμε ποιος είσαι, ξεκόλλημα δεν θα μας έχει. Να. Δεν το έλεγα εγώ, πως αν σας πω ποιος είμαι θα μπλέξω άσχημα μαζί σας. Και κάματε κιόλας κι όρκο. Και κάμαμε βέβαια πως δεν θα μπλέξει εσύ μαζί μας. Τώρα μας μπλέξαμε εμείς με σένα. Έλα σε παρακαλώ, έλα και μη μ' αφήσεις πάλι στη φτώχεια. Γιατί σαν και εμένα να βρεις άλλων καλών και τίμιων είναι των αδυνάτων αδύνατων. Αυτά τα ίδια λένε όλοι, πως τάχα είναι τίμιοι και καλοί ώσπου να πλουτίσουν. Ύστερα όμως φαίνεται πως είναι για κρεμάλα! Γι' αυτό έχεις κάποιο δίκιο. Δεν είναι όμως κι όλοι καθώς το λες για την κρεμάλα! Πρεούλοι για το Θεό, για την κρεμάλα είσαστε! Το κακό στον καιρό παλιάθρο! Σιωπή, σιωπή. Εσύ όμως για να μάθεις πόσα καλά θα βγεις αν ίσως και μείνεις μαζί μου, άκουστα να στα πω. Πρώτα κι αρχή, ελπίζω με τη δύναμη του Θεού να σε γιατρέψω, που να σε κάνω να βλέπεις 10 φορές καλύτερα από πρώτα. Εις τέτοιον κόπο μην μπαίνεις, γιατί αυτό που λες εμένα δεν με χρειάζεται. Τι είπες? Αυτός με την πίστη μου αφεντικό καθώς φαίνεται, είναι φυσικά ανάποδος και διαστραμμένος. Το ξέρω εγώ καλά, πως αν το μάθει αυτό ο Ζεύς θα με καταστρέψει. Γι' αυτό που σε κάνει τώρα, να περπατάς και να σκουντουφλάς τι είναι.
Αυτό, αυτό εγώ πια δεν το εξετάζω. Τον φοβούμαι όμως τόσο που με πιάνει τρομάρα. Αλήθεια το λες. Τι χέστης που είσαι, καημένε. Και θα ρεις εσύ πως θα αξίζουνε του δυο σου κεραυνή μια πεντάρα. Αν είσαι εσύ πάλι ξανά βρεις το φως σου. Σας! Σοπα! Σοπα βλάσπιμε! Μην λες κάποια λόγια. Ησύχασε, ησύχασε. Κι εγώ θα σου αποδείξω πως εσύ είσαι πολύ πιο δυνατός από το Δία. Εσύ θα τα αποδείξεις αυτό. Μάλιστα εγώ. Και ίδιο. Γιατί ο Ζεύς ορίζει σαν αφέντη στους άλλους θεούς. Και θέλει ερώτημα, γιατί έχει πολύ ποιος. Ορθότα. Και ποιος είναι εκείνος που του το δίδει. Η αφεντιά του, ο Στραβούλιακας. Και όταν του προσφέρουν θυσίες δεν το κάνουν δι' αυτόν. Για με, αμ τότε θα είναι που είναι που εύχονται να πλουτίσουν. Εσύ λοιπόν είσαι ο αίτιος όλων αυτών. Και αν το θελήσεις πάγουν όλα αυτά. Πώς δηλαδή. Ιδού. Κανένας πλέον δεν θα του προσφέρει καμία θυσία να ίσως και δεν το θέλεις εσύ. Πώς. Πώς. Άμα με συλλήψεις καλμένε, πως θα αγοράσουν τα αναγκαία, ώστε αν ο Ζεύς θελήσει να σου κουνηθεί κομμάτι, εσύ τον καταστρέψει. Καλέ, τι με λέγεις, ώστε για μένα δηλαδή του προσφέρουν θυσίας. Για σένα βέβαια, και μα το Θεό τι πράγμα πλούσιων και λαμπρών έχουν οι άνθρωποι, με το μέσο σου το απολαμβάνουν, διότι τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο είναι υποκείμενα και δούλοι του Χρυσού. Α, μην πας αφεντικό μακριά, να παράδειγμα εγώ. Που ανέσως και ήμουν πλούσιος θα γεννόμουν δούλος και μάλιστα σε σένα. Κατάστα, θα κάνω μακριά. Α, το Στεφάνι. Ως και οι πραγματιστάτες. Όταν κανένας φτωχός τους ρωτήσει για κανένα πράγμα πόσο το πουλούν, μήτε που γυρνούν να το κοιτάξουν. Αν ίσως όμως και δούνε κανέναν πλούσιο, τον παρακαλούν και τον βιάζουν με χίλιες κολακίες να αγοράσει κάτι τι και χωρίς να θέλει. Ο λόγος μου λοιπόν είναι ότι όλες οι τέχνες και οι επιστήμες αφαβρέθησαν για σένα. Ένας κάθεται και γράφει εφημερίδα. Άλλος στέκεται και λέει παραμύθια. Άλλος με μια πτύχη στο ζουνάρι και ένα διαβίτη στο χέρι δηλώνει αρχιτέκτονα. Δεν είναι τέτοιους ξέρω. Και αν θέλω να σας πω έναν ένα. Άλλος γίνεται παρακόπος για να φάει τα ξένα χρήματα. Αμυλιστέ, έτσι κλέφτε. Δεν γίνονται γι' αυτόν. Κι αμέ, άλλος κάνει τον δάσκαλο. Και χωρίς να ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Άλλος γίνεται γιατρός. Κι άλλος καλλιγονεί άλογα. Άλλος γίνεται φαρμακοποιός. Κι άλλος πουλά φασκομιλιά και ρίγανη. Καλέ, γιατί πράγματα που γίνονται για μένα και εγώ δεν τα ξέρα. Άμα πλούσιος δεν καμαρώνει για σένα. Αμ' εκείνος που περιφρονεί τους άλλους δεν είναι η αιτία διότι έχει χρήματα. Αμ' εκείνοι που ανακατώνονται στο κοινού τα υποθέσεις. Για σένα δεν το κάνουν. Πες και για εκείνους που πουλούν εθνικοφροσύνη. Και πολύ ακριβά μάλιστα. Αμ' εκείνος αφεντικό που τρέχει μέρα νύχτα σαλισσασμένος για να κάτσει πάλι στο θρονί τον παραφέντη του. Δεν το κάνει για τον πλούτο. Μάλιστα. Καθώς και ο φίλος του, η γριά λεπού. Για τον πλούτον δεν είναι τέτοιος που κάνει τώρα τον πατριώτη και καμαρώνει για τον πλούτον που απέκτησε, δαγκατίζουν τον έναν και φορολογούν τον άλλον και τώρα κατηγορεί αυτούς που έκτησαν ότι κάνουν καταχρήσεις. Καλά, ποιον να λες. Α, να μιλες εκείνον που σου φρόσε 500.000 ομολογίες των φτωχών και των ορφανών και τώρα τα έχεις στο διάφορο. Γεια σου αυτόν. Αν με εκείνος ο άλλος που έλεγε πως θα βοηθήσει το δίκαιο και θα δώσει τη γνώμη του και τη συνείδηση. Δεν τα έλεγε όλα αυτά για να σου φρώσει χρήματα. Αν εκείνη αφεντικό που το έχουν κρίμα να πούνε όχι. Κι αυτοί, καθώς και εκείνοι που όλο να λένε για τον πλούτον δεν το κάνουν. Εκείνη αφεντικό που λέγουν διαφορεσμένοι. Διαφορεσμένοι μωρέ. Εκείνη καλέ, πώς τους λέτε. Πώς τους λέτε. Εκείνοι που λένε πως αγαπούν ένα. Και πως άμα τους πει να πέσουν και στη θάλασσα, λένε πως πέφτουν, μα δεν το κάνουν γιατί ζαλίζουνται. Αχα! Για τους αφοσιωμένους λες! Ναι! Για τους αφοσιωμένους! Δεν τα λένε αυτά τα ψέματα για την αφεντιά σου! Μάλιστα! Καθώς και εκείνοι οι άτιμοι, που είναι κατάσκοποι συκοφάντες και θεομπαίχτες. Όλα λοιπόν τα πράγματα, αγαπητέ μου πλούτε. Αγαπητό μου, τι να μας κάνει. Θα κόψω το λόγο σου με το μέλι για να πούμε και για τους θεατρίνους. Άλλο, που κάνουν αυτά εδώ για να γελούν οι άλλοι. Αχ, καθώς και για γύρτε και υποκριτέ, δια των πλούτων είναι τέτοιοι. Όλα λοιπόν τα πράγματα, αγαπητέ μου πλούτε, δεν γίνονται για σένα. Εσύ λοιπόν είσαι ο αίτιος και των καλών και των κακών. Και αυτό ήξερε το από μένα. Αγαπητό μου, τι να μου πει. Θα ξανακόψω πάλι το λόγο σου με το μέλι και να έχω και το συμπάθειο. Για λέγε, να ακούσω τι θυμήθηκε. Εθυμήθηκα εκείνους που ως τα χθες ήταν τσανακογλύφτες και καρπαζοϊσπράκτορες
Και επειδή κέρδισαν λίγα χρήματα και αγόρασαν μια θέση, μας κάνουν τώρα τον τρανό κι αυτοί. Και πότε τάχοντας ψευτοβογγούν πως είναι άρρωστοι. Και πότε βρίζουν τους δούλους τους και τους δέρνουν σαν γαϊτάρους. Για να πληρώσουμε το διάφορο τώρα, όσες έβαγε η ράχη του παλιότερα τα αφεντικά της. Βρε, πού πας και τα ξετρυπώνησα. Καμαρώνουν κιόλας. Και το πιστεύουν και οι ίδιοι πως τόντι είναι άξιοι για τη θέση που αγόρασαν. Καλέ, εγώ μόνος είμαι άξιος να κάνω τόσα πράγματα. Και βέβαια είσαι και ακόμα περισσότερα μα το Θεό. Και απόδειξη, όσα πράγματα κι αν έχει, όσα πλούτη κι αν έχει κανείς ο άνθρωπος, ποτέ του δεν λέει όχι. Ενώ όλα τα άλλα το χορταίνει. Τον έρωτα, τη φασουλάδα, την φιλοτιμία, τα κρυπάνια, τα σχημάς, τα σκούρφα, την πρωτοκαθεδρία, τα πράσα, τους επένους, τα κορμίδια, τα θέατρα, τα κολοκύθια. Θα διασκεδάσεις, όταν βρέχει, θα σε επισκέψεις. Σαν είναι η ώρα του φαγιού, τα χαρτιά, σαν δεν έχει πια χρήματα, το κυνήγι, σαν χτυπά και δεν σκοτώνει. Την καβάλα. Τι, ποια καβάλα. Το κρασί. Α, γι' αυτό πια, σπί κι άλλος. Εσένα όμως, πλούτε μου, ποτέ κανείς δεν σε χωθένει. Διότι αν έχει χίλια, έρχεται και προσπαθεί να τα κάνει 2.000. Αλλιώς λέει, δεν μπορεί να ζήσει. Αφεντικό μου. Τι να μαραφάει. Πες του και για εκείνο το πλούσιο. Το βιώ. Αυτό. Που δεν ξέρει που να βάλει το βιό του και πάλι μέρα νύχτα τρέχει το χειμώνα μελανιασμένο από το κρύο και μελά ποιο θα πιέσει τον κουρούνι με το σημάδιο. Και το καλοκαίρι μουσκεμα στον ίδρο και κάτα προ τα μιλονάσα τη σκόνη για να βγάλει ακόμα πιο πολλά. Σαν να θα τα πάρει μαζί του με στον τάφο. Βρε, που πα και τα ξετριφώνει. Με φαίνεται πω όλα αυτά καλά θα λέτε. Πριν ένα μόνο φοβούμε. Ποιο πράγμα. Πώς εγώ θα μπορέσω να τα διευθύνω όλα αυτά τυφλός καθώς είμαι. Εννιά σου και μη σε μέλη. Κι εγώ θα σε κάνω που να βλέπεις και του ψήλου τον αφαλό. Και πώς θα μπορέσεις εσύ να το κατορθώσεις αυτό το θάμα. Έχω την ελπίδα μου στον Απόλλωνα. Από κάτι λόγια του που μου ευσιθύρισε. Πώς. Ως καθώς δηλαδή τα ξέρει όλα αυτά. Ξέρει βέβαια, γιατί είναι ο γνωστό της πάση ότι είσαι στραβός και δεν ξέρεις τι κάνεις. Ας είναι λοιπόν. Κάνετε όπως ξέρετε. Άφησε λέω να κάνω εγώ και εσύ. Έλα σου. Εγώ αγαπημένα μου φίλε και αδερφέ και ήξερε το καλά αυτό που θα σε πω. Και θάνατος να με απαρουσιαστεί. Πάλι θα το κάνω. Και εγώ μαζί σου αφεντικό. Τσάλι πολύ. Τσάλι πολύ. Τσάλι. Όσοι μάλιστα τίμιοι και δίκαιοι ψοφούν τις πίνες σήμερα, ευθύς θα μας βοηθήσουν. Από τέτοιους χαμένους ελπίζεις. Από τέτοιους μάλιστα. Όταν είναι ο λόγος για να πλουτίσουν, θα τους δεις τότε με πόση προθυμία και με τι καρδιά θα μας βοηθήσουν. Μον τρέχα τώρα εσύ ευθύς με τα τέσσερα. Πού, τι να κάνω, λέγε με. Τρέχα να προσκαλέσεις όλους τους συντρόφους μας. Να τους έβρεις άλλους μέσα στα χωράφια να θερίζουν και άλλους πέτρες και ξύλα να κουβαλούν. Πες τους να έρθουν γρήγορα και να πάρει ο καθένας τους το μερτικό του από τον πλούτο. Για διέμε λοιπόν, έγινε μπουχός. Δεν τρέχω το λοιπόν! Δεν τρέχω! Έλα τώρα η αφεντιά σου που να σε χαρώ. Κόπιασε να πάμε μέσα. Γι' αυτό το σπίτι σήμερα, δίκιο κι άδικα, θα το γεμίσεις χρήματα. Βαρέθηκα μα το Θεό να αλλάζω κάθε λίγο και κομμάτι από ένα σπίτι. Χωρίς να έχω και ποτέ και καμιά ευχαρίστηση. Αν τύχει και έμποσε κανενός φυλάριου το σπίτι, με κρύφτει αυτής και με κλειδώνει με διπλά κλειδιά. Κι αν τύχει να του ζητήσει κανένας τίμιος φτωχός λίγα χρήματα βοήθεια, χιλισόρκους κάνει πως δεν με έχει δει ποτέ, που να μη σώσει να με δει όσο ζει. Αν πάλι έμποσε κανένα σπάταλο το σπίτι, με ξοδεύει αυτή στα θέατρα, στους χορούς, στις διασκεδάσεις, στα σπιτσιρίκας και εις άλλας παραλυσίας, ώστε δεν περνά πολύ καιρός και φεύγω μαδημένος και από εκεί. Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί δεν απέτυχες να πέσεις και σε χέρια κανενός φρονίμου, καθώς να πούμε είμαι εγώ, που και την οικονομία να αγαπώ, και όταν πάλι είναι ανάγκη, ξοδεύω όσα πρέπει. Αλλά κόπιασε τώρα να πάμε μέσα για να σε καμαρώσει και η γυναίκα μου η καημένη. Για να σε χαρεί και ο γιος μου ο Κανακάρης που τον αγαπάω σαν τα μάτια μου. Εσένα όμως πιο παραπάνω κομμάτι. Ορισμός.
Ας πάμε. Σε είπα δά την αλήθεια. Γιατί και ποιος μπορεί να την κρύψει από σένα. Κόπιασε λοιπόν μπρος. Όχι. Εσύ σαν νοικοκύρης που είσαι, ορίστε μπρος. Το πρέπει. Κόπιασε η αφεντιά σου μπρος, κόπιασε. Πώς γίνεται να πάω εγώ μπρος. Ας είναι. Αφού το θέλεις την αλήθεια. Πάει εδώ. Μόλι ξέχασες, βλέπω πως δεν έχω και τα μάτια σου. Αχ, δίκιο έχεις. Σου ζητώ συγγνώμη. Αλλά και αυτό πρώτο Θεός θα διορθωθεί. Έλα λοιπόν να πάμε μέσα αγκαλιασμένοι σαν αδέρφια και ποτέ μη χωριστούμε. Θα παραγγείλω μάλιστα όταν θα πεθάνω σε ένα λάκκο να μας χώσουν και τους δυο μας. Σου! Να ζεις μην έφτασαι τους χωρατάδες γιατί καθόλου δεν μ' αρέσει να τους ακούω. Καθόλου δεν χωρατεύω. Μα το Θεό αλήθεια σου λέω! Δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ που ήταν τρόπος να σου έδινα και το ένα μάτι της γυναίκας μου. Και αφού δα λες πως μ' αγαπάς τόσο, γιατί δεν με δίνεις ένα από τα δικά σου. Καλέ μαγιέσαι που το λέει τέτοιο μάτι συμπλιωσμένο σαν το δικό μου. Τι να το κάνεις. Αλλά κόπιασε να πάμε. Κόπιασε μπρος. Κόπιασε. Θέλει ο αφέντη σου που μας προσκαλεί με το σιβιάσι. Αν το είπα, δακαημένε, όμως εσύ είσαι κουφάλας και δεν ακούς. Τα αφεντικό μου θέλει να σας γλιτώσει πια από τα τσαπή και από τη φτώχεια και να σας κάνει να ζήσετε κι εσείς αναφεντάδες. Και πώς θα μπορέσει αυτός να το κάνει αυτό. Να κακομοιρέ. Δεν ξέρω που στην ορχή ήβρε ένα γέρο στραβό, καμπούρι, μίξι, φαφούτι και τσιποδιάρι. Σωστό σαράβαλο. Και λέει πως αυτός είναι τάχατες. Ο πλούτος! Πώς θα πέσω στο χέρι! Να πέστε στην πίστη σου! Γιατί θα από αυτά που άκουσα, αυτός θα είναι θησαυρός! Θησαυρός σωστός! Καλή ώρα σας για την αφεντιά σου! Για να σε πάω! Να μην τα λες πως θα με περιπέξεις εσύ! Δεν καμάρες αυτό το ραντί που βαστώ! Ελάτε να καημένοι κι εσείς! Που πάντα θέλετε πως είμαι τέτοιος όλο να κορατεύω και πως δεν μπορώ κι εγώ σαν άνθρωπος να πω ένα λόγο της προκοπής που να έχει και τον τόπο του. Είναι το παλιά άνθρωπο που θέλει να μου κάνει το φρόνημα και το σοφό. Μωρέ, δεν βλέπεις τα πόδια σου που λέει για το φάλα και για τα σίδερα. Δεν βλέπεις το φίλο στο κάρο που σε καμαρώνει και τρέχουν τα σάλια του. Για τη γλώσσα σου παλιά άνθρωπο κατεργάρι. Και δεν το πω ακόμη με παιδιά. Μωρέ, βγάλε το λαριά σου και πες μας τι μας θέλει τα αφεντικό σου. Γιατί το βλέπεις να και εσύ πως αφήκαμε τις δουλειές μας και μαζοχτήκαμε εδώ. Δεν σας το κρύφτω πια, καημένοι! Όχι! Το πλούτο ήβρε τα
αφεντικό μου, κακόμοιρη! Το πλούτο! Και θέλει να σας κάνει και εσάς πλούσιους! Πρόστο! Μόνο αλήθεια στην πίστη σου το λες αυτό! Πως όλοι θα πλουτίσουμε! Αλήθεια με το Θεό! Να φορτωθείτε εσείς χρυσάφι σαν κουμάρια με συμπάθειο, φτάνει να είσαστε και σαμαρωμένοι με συγχώρεση! Αν είναι αυτό κατά πως λες αλήθεια, μήκετε να άρχισε το χώρο απ' τη χαρά! Αρχίζω κι εγώ τη ματσούρκα! Και μπροστά εγώ σαν δράκος, στο πίσω μου στις αγίδια, ακολουθάτε με να πάμε. Εμείς από ματσούρκα δεν ξέρουμε! Ξέρουμε όμως ματσούκα! Ένα παιχνίδι που πιάνουμε τον πρώτο του χορού και του μετρούμε τα παίδια του! Παιχνίδια όσα θέλετε ξέρω κι εγώ ένα, όπου γιωμίζω το τορβά βαλανίδια. Πάγω μπρος και εσείς έρχεστε το κατόπιν σαν το κουρνόπλα με το συμπάθειο. Το κουρνοπέχνιδο εμείς θα σε το μάθουμε καλύτερα. Σε ξαπλώνουμε σαν χείρο με συγχώρεση μέσα στη σκάφη και τάχατες πως θα σε βαδίσουμε, σε παρεχούμε με καυτό νερό. Και τότε θα σκούσεις αληθινά σαν γουρούνι με συμπάθειο. Φτάνουν πια οι χωρατάδες και περνάει και η ώρα. Πάμε τώρα στα αφεντικό μου. Εσείς ίσια. Για να σας φορτώσει καθώς σας είπα χρυσάφι. Κι εγώ από άλλο μέρος. Αν πετύχω κανένα κομμάτι κρέας ψητό. Αν το τσακώσω που θέλω να φορτώσω εγώ την παραγμαρμένη μου. Όλα καλή την αφεντιά σου. Δε σας λέγω το σεφ παρέστηκε, γιατί αυτός ο χαιρετισμός σε πάλιωσε και πάει μαζί με τη φτώχεια στα ανάθεμα. Σας λέω όμως το γεια σας. Γεια σου. Και χαίρομαι πολύ που ευθύς εσείς ήρθατε να βοηθήσετε εμένα και όλοι πάλι μαζί. Να βοηθήσουμε μωρέ το Θεό το πλούτο. Γι' αυτό να βάλω στραβά και μη σε κόφτη. Θα μας δεις την ώρα εκείνη που θα σου φανούμε λιοντάρια! 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 Γιατί θα τα ντροπείς την πίστη μου να μας γίνει όλη μέρα η ψυχή στο τσαπί για λίγο μεροκάματο και για το πλούτο να μην γεννούμε φεριά! 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 Ατιανού του βαστά, ας έρθει μπροστά μας να μας μποδίσει και αν δεν τον κάνουμε να βλαστιμήσει το γάλα που βίζαξε, να μας στήσει ο τρασμασούλα! Ουλός! Ναι, θα τη δείξουμε σε τέτοιες ώρες την παλικαριά μας, πότε θα τη δείξουμε. Μου για λέγε μας τι θέλεις να κάνουμε και γλέπεις μια φορά τι σημαίνει αντριωμένη. Αντριωμένη, αντριωμένη. Γεια σας αδέρφια. Γεια σου. Έτσι σας θέλω. Αχα. Βλέπω και το φίλο μας το βλεψίδι μονάρχε τελαχανιασμένος. Κι ας φαίνεται θα το πήρε κι αυτός μυρουδιά. Πώς ήταν αυτό το πράγμα? Δεν το καταλαμβάνω μα το Θεό. Από πού και πώς να πλουτίσει έτσι άξαφνα ο χρεμήλος? Δεν το χωρεί ο νους μου. Και μόνο που το ξέρει ο κόσμος όλος, πάλι εγώ δεν το πιστεύω. Παράξενο στην πίστη μου με φέρετε. Να βλέπω το χρεμήλο πλούσιο να προσκαλεί κιόλας τους φίλους του να τους βοηθήσει. Που τέτοια αρετή σε αυτόν τον τόπο δεν συνηθίζεται. Αυτό στην πίστη μου το λες αλήθεια. Μια δραχμή να κρεμαστεί σε δίνει κανένας. Δες το κρύφτο φίλε μου βλεψίδι με. Δεν είμαι σήμερα καθώς ήμουν εψές, ώστε μπορείς κι εσύ σαν φίλος όπου είσαι να έχεις κι εσύ το μερτικό σου από αυτήν την ευτυχία. Και εμείς το μερτικό μας θέλουμε. Ναι! Καλή αλήθεια στο Θεό είναι αυτό που λένε, ότι γεννήκες πλούσιος. Πρώτο Θεός, ελπίζω ως αύριο να είμαι καθώς το λένε. Είναι όμως και κομμάτι κίνδυνος εις αυτήν την υπόθεση. Μη φοβάσαι τίποτα και εμείς είμαστε εδώ. Ναι! Σαν αντίλογης κίνδυνος, έλεγε με τον Γρήγορα να τον ακούσω. Να σε τον πω. Αν είσαι σωστάς και μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει, το πετύχαμε. Αλλιώς όμως θα πάμε κατά διάλου. Ναι. Αυτό που λες είναι σαν κομμάτι δύσκολο και βαρύ φόρτωμα και δεν με πολύ αρέσει. Αλλά
Δε με λες και τι τρέχει, να γέννεις εσύ έτσι για μιας τόσο πλούσιος, να φοβάσαι κιόλας, κάτι βρωμοδουλειά τα τρέχει. Έτσι το θωρώ κι εγώ. Τι βρωμοδουλειά, ξέρω κι εγώ. Μήπως και έκβησες την εκκλησιά και τώρα το μετάνιωσες και φοβάσαι. Αυτός την πίστη μου θα είναι. Ποιος φυλάξει να κάνω εγώ τέτοιο πράγμα. Μα και εγώ δεν το πιστεύω. Μην την κρύφτεις τώρα γιατί την ένιωσα. Συγχάραμε. Και ποιος φαρέσει με αυτά που βάνει στο νου σου. Τι διάολο. Πάει πια. Χάλασε αυτός ο κόσμος. Το κέρδος τους τράβωσε όλους. Όλους μα την πίστη μου τους τράβωσε. Όλους. Όλους. Ρούλους! Μα το Θεό, τώρα πως δεν είσαι με τα σύγκαλά σου! Πως τον άλλαξε αυτός ο άνθρωπος! Με καλά λίγα πως τα έχεις καμένα! Να δίνετε, να δίνετε, να ως και το κοιταγμά του τον προδίνει πως κάτι βρωμοδουλειά έχει καμωμένη! Έτσι με φαίνεται και εμένα! Σε καταλαβαίνω τι τσαβουνίζει! Εσύ θα ρίσεις πως τα αλήθεια κάτι έπλεπε! Και το φέρνεις γύρω γύρω για να πάρεις μερτικό! Εμείς γύρω δεν το φέρνουμε! Μόνο παστρικά στο λέμε πως θέλουμε το μερτικό μας! Ναι! Μερτικό! Από τι? Είναι μαραχαμένα καθώς σας το χάσασε! Αλλά γιο! Α, που θα πει δεν έκλεψες, μον άρπαξες! Αυτά σου μου λέω, δαιμονίστηκες! Μήπως πήρες λοιπόν από πουθενά δανεικά και μετά τα άφαγες! Μην τα αυτό κουτέ δεν είναι! Γιατί ποιος σε δανείζει σήμερα αν ίσως και δεν έχει την ανάγκη σου ή αν ίσως και δεν σε φοβάται. Αργά και πού να βρεθεί κανείς να βοηθήσει το φτωχό. Αν γι' αυτό θα ρωτάμε ένα που πήγα τον περασμένο μήνα σε έναν άρχοντα και του γύρεψα 50 δραχμές και την άνοιξε στα κρατήσει από τα μεροκάματα που θα τους κάψω τα περβόλια του και μου καμόρκο να θάψει λέει τη γυναίκα του αν έχει. Τι διάολο να είναι αφού αυτός δεν θέλει να το πει. Κατηγοράς πριχού να μάθεις τι είναι. Εγώ, φίλε μου, θέλω να οικονομήσω το πράγμα προχού να μαθευτεί και κακοπάθεις. Να, μωρέ φίλος, καλύτερα από αδερφό. Ναι, αλήθεια φίλος είναι. Θυμούμε τις παρασμένες που ξόδιασε 3 και πέρασε στο λογαριασμό μου 13.5. Εγώ θα ρω πως γλέπω έναν, να τον κουβαλούνε στα δικαστήρια και να τον χώνουνε και στην ψήρου και ο δικηγόρος του να τον παρηγορά και να τον λέει «Ένιω σου φίλε μου και μη σε κόφτη φίλε μου και εγώ θα ζητήσω την ανέραση, φίλε μου». Τα πρόκοψαν πες σε δικηγόρου χέρια, σαν και εμένα καλή ώρα. Που είχα να πάρω από ένα άρχοντα 15 δραχμές από κάτι άχερα με συγχώρεση που του πούλικα. Και σαν δεν με πλέρωνα το δίκαιο μου, μαύρηκε και εμένα το μάτι μου και τον τράβηκα στην κρίση. Και αφού 6 μήνες βασανίστηκα με το πήγαινε, λέει και με το σήμερα και αύριο, βγήκε η απόφαση να κάνει όρκο και τον έκαμε το σκυλί, χωρίς να φοβηθεί το Θεό. Πως τα χατες λέει με έχει πληρωμένα και ότι του χρωστώ και ένα φόρτωμα ακόμα. Και δεν φτάνει αυτό, μόνο πλέρωκα και αυτό που κοιμού άλλες 38,5. Γιατί πήρε ο δικηγόρος 20 λέει για τον κόπο που έκαμε να μιλήσει για ένα σακί άχερα και 5 για το γραμματικό του, 3 για το χαρτί το βουλωμένο, 6 του κλίτορα, 3 για το διάβασμα λέει και 1,5 για το κόλλημα του. Να! Και δεν τη είχα καημένος να της πλερώκω και πουλικά το γαϊδαρό μου με το συμπάθειο. Και δεν φτάνει αυτό, μόνο με περίπεζε κιόλας ο κλίτορας όταν το πλέρωκα και με έλεγε «Αϊτέ και σαλαμελγία». Έτσι που λες, στα δικαστήρια και στη φυλακή σε βλέπω. Εσύ μωρέ χαμένε, δεν είναι καθώς το στοχάζεσαι. Γιατί εγώ έχω σκοπό να κάνω πλουσίους, τους αγαθούς και τους τιμίους. Τόσα πολλά λοιπόν έχεις κλεμμένα. Τις δυστυχίες μου με αυτόν τον άνθρωπο. Όχι τις δυστυχίες σου με μένα, αλλά με τον εαυτό σου. Είτε με τον εαυτό μου που ζω κακόφωνα. Γιατί εγώ έχω τον πλούτον. Εσύ. Τον πλούτο. Ποιο πλούτο. Αυτόν τον Θεό. Θα μπορέ δουλειά. Καλό να μην ονειρεύεσαι και παραμιλήσεις. Αν είμαστε εσύ παραμιλώ κι εγώ. Και πού είναι λοιπόν. Μέσα. Πού μέσα. Στο σπίτι μου. Στο σπίτι σου. Μάλιστα στο σπίτι μου.
Ο Θεός ο πλούτος το σπίτι το δικό σου! Μα αντιμίστη μου σου λέω! Καλέ! Μα αλήθεια το λες! Και με ψέματα! Να χαρείς τη ζωή σου! Μα το Ποσειδώνα! Το θαλασσινό! Αν είναι κι άλλος στεριανός, μα κι αυτόν! Μα ψέματα θα σου πει τώρα, καημένε! Δεν βλέπεις πόσους όρκους έχει κάνει! Τι στέκεσαι λοιπόν, ε! Και δεν το στέλνεις και σε εμάς τους φίλους σου! Δεν είναι ακόμα καιρός. Δεν είναι καιρός να δώσεις εμάς. Δεν είναι. Πρέπει πρώτα να το ανοίξουμε τα μάτια. Ποιανού! Του πλούτου. Μ' ό,τι τρόπο μπορέσουμε. Γιατί στραβός είναι. Αχ, Θεός στραβός. Γι' αυτό λοιπόν δεν ήρθε και ποτέ του και σε μένα, ναι. Μη μας ήρθε σε μένα. Τώρα όμως πρώτα ο Θεός θα έρθει. Από το στόμα σου και στο Θεού θα έρθει. Τι στέκεσαι λοιπόν, ε. Γιατρών αμέσως. Γιατρό, για που βράθηκε μόνο στον τόπο μας γιατρός της προκοπής. Για να το σκεφτούμε! Εγώ ξέρω ένα πότυπ της αξίζει! Και για τους καλός είναι και τα λογά μας καλυγώνει και το γραμματικό θα κάνει τώρα πλάι στο δημαρχό μας! Ξέρεις τι στεφάζομαι και θα ρω πως είναι και το καλύτερο. Να τον πάγω στο Ασκληπίου. Μπράβο! Μπράβο! Μα το Θεό σαν βουλευτής το στοχάστηκες, μου νίκα στο μεράς καθόλου. Καλά είναι στο Ασκληπίου, μου τρέχα και μη στέκεις. Ναι, έτσι πρέπει να κάνω. Πού ετοιμάζεστε να πάτε, πού! Τι δαίμονας είναι πάλι αυτός! Για βόλου θα σας δώσω όλους σας! Για διέτη πράγμα που τολμούν να κάνουν! Πράγμα που ακόμα μητε Θεός, μητε άνθρωπος έκαμε! Σας πήρε! Σας πήρε! Έγρικα εδώ! Από τέτοια που τέτοιώνεις εσύ, εγώ δεν τα τέτοιωνω τίπως! Ξέρεις πως με λένε εμένα, κουμαροχάτη! Και ρώτηξε να το μάθεις! Για φυγκράσεις, κυρά! Μας δείχνεις με την ώρα σου τη ράχη σου! Γιατί πιάνω μια σκίζα και αργάζω το τομάρι σου σαν τελατίνι! Ξέρεις πως με λένε εμένα, γουμαραγκαθούλη! Γι' αυτό στο είπα και ήξερε το! Μοτσάκισε το σβάρτο σου και φάμια! Ωραία σας, αδέρφο! Για τύραμε και εμένα στα μάτια! Τα γλέπεις πως είναι μαυρισμένα από την πείνα. Εγώ σκίζα δεν πιάνω σαν και του λόγου του. Μα με τα χέρια μου σε καλό που με βλέπεις πίσω στο γάλα που βίζαξες. Και με ρωτάς μόνο εδώ να μας τελειώσεις. Σταθείτε αδέρφια. Να δούμε πρώτα και ποια είναι. Στρίγκλα είναι μα το Θεό, στρίγκλα. Δεν βλέπεις και το κοίταγμά της. Αλήθεια, σαν στρίγκλα κοιτάζει. Και ποια θα δείτε εσείς πως είμαι. Αυτή που είπαμε. Αλλιώς δεν ήθελες να μας φορτωθείς. Έτσι, ε! Να μη φωνάζω που θέλετε να με διώξετε από εδώ! Και να μη σε διώξουμε από εδώ! Εσύ πήγαινε και το διάλ! Μας λες κιόλας και ποια είσαι. Είμαι εκείνη που θα σας κάνω σήμερα ό,τι σας πρέπει. Για να δείτε εσείς ποια δεν ζητάτε να φανίσετε. Καλέ! Να μην είναι εκείνη που λένε πως το σκασε από το τρελοκομείο. Μπρε, να τη δέσουμε, βοηθά τα αδερφιά! Υπερνία! Του κατήματο στο καιρό μαζί σα! Τ' ακούτε! Αχ, τη συμπορά μου! Και πού να φύγω τώρα ο καημένο! Φύγει, σαν δεν τρέχω, σα χιάστη! Ασλάι! Τροπή είναι να φύγει! Όχι, καθόλου δεν το έχω σκοπό να μείνω γιατί δεν εμπαλάβω σα! Στάσου, σε παρακαλώ, στάσου! Και είναι ντροπή να φύγουμε δύο άντρε από μια γυναίκα! Φτώχεια τι λένε αυτή, είναι φτώχεια! Που χειρότερο δαίμονα κι άλλο από αυτήν δεν είναι, τ' ακού! Τι κάθε λοιπόν και με λέγει! Ασλάι, δεν το παρακαλώ, στάσου! Όχι, όχι, του κάκου παρακαλεί γιατί εγώ δεν εμπαλάβω, σα λέω να σταθώ! Τι τη φοβάσαι! Και με τι δύναμη θα αντισταθείς, κουτέ!
ή με τι άρματα θα την πολεμήσεις. Μήπως δεν είναι αυτή η διαβόλησα αιτία, πως και το παλιομάχαιρό σου το έχεις ενέχειρο βαλμένο. Κι εγώ το τσαπί μου καημένος. Έννοια σου κι εμείς σε μέλη. Και ξέρει ο πλούτος με τι τρόπο θα την νικήσει. Ακόμα τολμάτε παλιά άνθρωποι και φλιαρείτε, ενώ σας έπεισα στα πράσα. Και εσύ διαβόλησα, τι μας φωτώθηκες και τσαπουνίζεις τόσα χωρίς να σε αδικεί κανένας. Εγώ δεν αδικούμε που παρσχίζετε να κάνετε τον πλούτο να βλέπει. Αυτό δεν λέω κι εγώ. Τι σ' αδικούμε εμείς εσένα, αν ίσως και πασχίζουμε να κάνουμε τους ανθρώπους ευτυχείς. Και πώς θα τους ευτυχίσετε εσείς. Πώς, πρώτα κι αρχή, να ξεκουμπήσουμε εσένα από τη μέση. Τι στραβό, το στραβό. Εμένα να διώξετε. Και γίνεται μεγαλύτερο κακό από αυτό που λέτε εσείς να κάνετε! Το μεγαλύτερο κακό θα είναι αν δεν το κάνουμε αυτό που λέω! Κι όσο μπορείς την πίστη σου πιο γρήγορα, γιατί πια με σάπισε η αναθεματισμένη! Ίσα κι εγώ! Περί αυτού θέλω κατά πρώτο να δώσω λόγο και να σε το αποδείξω ότι μόνη εγώ είμαι αιτία όλων των αγαθών σας και εξαιτίας μου ζείτε! Κι αν δεν το αποδείξω αυτό, τότε κάνετε ό,τι θέλετε! Εσύ θα μπορέσεις να το αποδείξεις αυτό! Εγώ! Εγώ! Και να σε πείσω μάλιστα, αφού σε το αποδείξω ευκολότατα, ότι πολύ μεγάλο σφάλμα θα κάνεις, αν ίσως καθώς λες, κάνεις τους δικαίους πλουσίους. Μα που είστε σίδερο και αλυσίδας! Κοιτά τώρα και το ζουνάρι μου! Να δημονείς και φωνάς πριν ακούσεις. Κι αν δεν μπορέσεις να τα αποδείξεις αυτό που λες, τότε τι να κάνεις. Ό,τι θες. Καλό. Πλην και εγώ θέλω να σας κάνω ό,τι θέλω αν νικήσω. Φτάνουνες 20 κρεμάλες. Για αυτήν, για μας μόνο 3. Καλά, 2 μονάχα αφεντικό. Και πώς, τον απατό σου δεν τον λογαριάζεις. Δεν τον λογαριάζω βέβαια, γιατί εγώ σαν δουλειός που είμαι στη δουλειά στον αφεντάδο δεν ανακατώνουμε. Μη καθορίζετε το λοιπόν. Μοντρεχάτε ίσια στην κρεμάλα. Τι να ακούς πως το έχει βέβαια όπως ενοίξει και μας στέλνει στην κρεμάλα. Σε πάσιμο θέλει εμένα το κεφάλι μου. Για να μάνα γνώση άλλη μια φορά να μην ακούω κανένα, ναι. Σύχασε μωρέ φοβιτσάρι και έχει υπομονή. Και να δεις πως εγώ τώρα την αποστομώνω. Εγώ νομίζω πως το δίκιο και το ορθό είναι αυτό. Οι αγαθοί να ευτυχούν και οι πονηροί και οι αχροί να δυστυχούν. Αυτό και εμείς επιθυμούντες. Μόλι σύμβραμε το μέσον για να γίνει αυτό το μέγα καλό. Μπράβο! Ποιος χωράσει τη μάνα και τον κύρι σου. Διότι αν ίσως και ο πλούτος ξαναδεί το φως του και πάυσει να τρέχει εδώ και εκεί στα στραβός, τους μένα χρύους και πονηρούς θα αποφεύγει. Τους ετοιμίους και αγαθούς θα περιποιείται. Και αφού τους κάνει μια φορά πλουσίους, θα γίνουν και αγαθότεροι και πλέον θεοφοβούμενοι. Ή μπορεί λοιπόν άλλος κανείς να φεύρει άλλο καλύτερον από αυτό το μέσον. Κανένας! Μα το Θεό! Εγώ σε το βεβαιώνω αυτό και καθόλου μην ρωτάς αυτήν. Και εγώ σε το βεβαιώνω! Διότι καθώς είναι σήμερα η κατάσταση των ανθρώπων, ποιος δεν το βλέπει ότι είναι κακομοιριά και απελπισία, ή μεν πονηροί και αχροί να ευτυχούν, ή δε τίμοι και αγαθοί, να ζουν μαζί με σένα την παινία και να δυστυχούν. Και δεν ρωτάς εμένα που δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου από την πίδα. Το βλέπεις. Ένας λοιπόν και μόνος τρόπος υπάρχει. Να ξαναβγεί το φως του ο πλούτος. Μόνον έτσι θα διορθωθεί αυτό το κακό. Αυτό είναι μόνο δουλειά είναι και κανένας άλλος δεν θα μπορέσει να κάνει αυτό που λες. Εσύ σε κουτιάνατε από τα γεράματα και φλιαρείτε ένα σωρό ανοησίες. Κι άμα βγαίνει αυτό που λέτε, για καλό σας δεν θα είναι. Διότι αν, καθώς το λέτε εδώ εσείς, ξαναλάβει το φως του πλούτος και μοιραστεί εις όλους σίσα. Κανείς πλέον, μήτε τέχνη θα κάνει, μήτε επιστήμη θα μανθάνει. Και θα φανιστείτε όλοι. Διότι αφού κατορθωθεί να ζείτε τεμπέληδες σαν πλούσιοι, ποιος πλέον θα θελήσει να γίνει ράφτης, ικτίστης, υποδηματάς, συνάφτης ή γεωργός. Και νομίζω να πιάσω το λάτρι μου άλλη φορά. Αν ακούς, κόπιασε τότε να βρεις ψωμί να φας. Μα ρε εσύ είσαι ντύπχαζη και δεν νιώθεις τι λες. Άμα αυτά που μας είπες, θα τα κάνουνε οι δούλοι. Και πού θα τους έβρεις τους δούλους. Πού θα τους έβρω, άμα όταν έχω χρήματα, βρίσκω όσους θέλω και τους βάζω και με τα κάνω. Και εμείς με το μεροκάμα θα τα κάνουμε. Τον άκουσες. Και
Και ποιος θα γίνει δούλος αφού κι αυτός θα είναι πλούσιος? Αυτός που θέλει να κερδίζει περισσότερα. Αν σε είπα δα κούτσουρο, ότι αφού όλοι πλουτίσουν καθώς εσύ σχεδιάζετε, κανένας πλέον δεν θα έχει ανάγκη να δουλεύει. Επομένως, μήτε στρώματα θα έχεις να κοιμάσαι, μήτε σκαμνή να κάθεσαι, μήτε φορέματα θα βρίσκεις, μήτε άλλα καλά πράγματα. Ενώ εγώ είμαι εκείνη που σας προμηθεύω ότι πράγμα σας αναγκαίει, διότι αναγκάζω τον τεχνίτη να δουλεύει, διότι να παίρνει χρήματα. Ξέρει τα πολλά που παίρνω εγώ! Βγαίνει η ψυχή μου όλη μέρα στο ταπί και να βγάζω μύτια το ψωμί μου! Τι καλά νη μπορείς να προμηθεύσεις εσύ! Παραπίνα και ψήρας και κοριούς και κουνούπια! Τα οποία μάλιστα να τραγουδούν στους αγαπημένους σου για να τους ξυπνούν σαν να τους λένε. Θα πεινάσεις κακόμοιρε, μαν σήκω να δουλέψεις. Αλλά έξω από αυτά τους έχεις και πολύ όμορφα στολισμένους. Αντίστοιχα καλά φορέματα φορούν κουρελιασμένα. Γιατί να ξεποσμένεις? Το βλέπεις, καμάρος τον τώρα. Και έπειτα τα στρώματα των αγαπημένων σου είναι πολύ αναπαυτικά. Βλαδιά ή άσχηρα σάπια γεμάτα ψήρους. Και για προσκέφαλο ένα χοντρό λιθάρι. Και όταν πάλι θα φάνε, κάθονται κατά γης, μέσα στα χώματα και κάθουν κομμάτι στα οκτώπιτα, αν έχουν. Και για προσφάει, μωρέ, ροκανείς, ουρα, παλίδε! Το χειμώνα είναι, το καλοκαίρι, πού να τις βρίσκεται! Τα πούς, το όντι, πολλά καλά προξενείς εσύ στους ανθρώπους. Να σε φτύσω να μην απαρτατήσει. Πούσου! Πούσου! Περιγελάς βλέπω τα σπουδαία, χωρίς να γνωρίζεις ότι εγώ κάμω τους ανθρώπους και κατά το σώμα και κατά τη γνώμη πολύ καλύτερους από ότι τους κάμει ο πλούτος. Εδώ γελάνε. Χα, χα. Διότι αυτός τους εφοδιάζει με πόχητα και με ποδόγρα και αδυναμία, ενώ εγώ τους κάνω λιγνούς και δυνατούς και νικητάς των εχθρών. Νικητάς, βέβαια, γιατί έχει μαυρίσει το μάτι τους από την πείνα. Το λύκο δεν φοβάμαι εγώ σαν με σφίξει πείνα. Μου βάζω εσύ και αυτό θα πάρει οργή. Μανούλα μου. Άκουσε τώρα και πέρι της σοφροσύνης τους. Η μεν σεμνώτης είναι προτέρημα ειδικών μου. Η δε ανεσχυντία του πλούτου. Τόντι, πολύ σεμνώτης είναι η ληστεία και η κλεψιά. Και είναι σεμνώτης αν δεν φοραθεί. Παρατήρησε και τ' άλλο. Όσοι διευθύνουν τα κοινά πράγματα, όταν είναι πέλητες, όλο περί δικαιοσύνης και υπέρ του λαού ομιλούς και φωνάζουν. Μόλις όμως πλουτίσουν, λέγουν και κάνουν όλο το εναντίον. Καλημέρα σαν τον δημαρχό μας. Αυτό το λες αλήθεια. Και μάλλον τούτο πάλι, μην νομίζεις πως θα με καταπείσεις εσύ ότι η παινία είναι καλύτερη από τον πλούτον. Γιατί φτάνει μόνο κανένας να είναι πλούσιος και τον πρασκινά είναι μικρή ή μεγάλη. Ενώ πολλοί που είναι φτωχοί, τίμοι, άξιοι, δεν γυρνά κανείς να τους κοιτάξει. Και υποφέρετε αυτό τώρα! Να σας ακούει κανείς να λέτε ότι τα όσα αγαθά απολαμβάνετε δεν είναι από την παινία! Αυτό πιάνετε εμάς να σου το πούμε! Αν είσαι ο πλούτος ή η παινία είναι καλύτερη, που παρακαλούμε πότε να πεθάνει κανένας πλούσιος για να χορτάσουμε από τα σπερνά του! Και λίγοι πλούσιοι επαινούν την παινία και λέγουν μακάρι να είμαστε κι εμείς παίνητες! Εσύ με το Θεό, είσαι τίπ κατά τίπ χαζί. Αν δεν το καταλαμβάνεις δά τόσο να πλούν πράγματι αυτοί το λένε στα χωρατά. Πώς τα χωρατά? Ενώ πώς! Αν το λένε με τα σωστά τους, τίποτα πιο εύκολο από αυτό. Μοιράζουν την καταστασή τους όλοι να είσαι στοχούς και λαμβάνουν την τιμή και την ευχαρίστηση να καταταγούν στους οπαδούς σου. Αν πλουσιός καημένοι, δεν μπορεί κανείς να γίνει εύκολα. Το φως, ό,τι ώρα θέλει. Λοιπόν, αυτό που είπα εγώ πρέπει να γίνει. Οι τίμοι και οι αγαθοί να μοιραστούν ίσια όλοι τους των πλούτων, χωρίς να έχει κανείς τους τίποτα περισσότερο από τον άλλον, ίσια όλοι. Μπράβο! Ζητείς λοιπόν κι εσείς αμερικούς μερικούς να φέρεις την κοινοκτημοσύνη? Βεβαίως! Αφού αυτοί που είπα είναι τίμοι και αγαθοί, πρέπει και ίσια όλοι τους να μοιράζονται τα πλούτη. Μπράβο! Έτσι πρέπει κιόλας! Και πόσο καιρό θα βαστάξει αυτή η ισότη σου? Όσο που ζούνε. Τα μυαλά σου και μια λίρα. Τα δικά σου και ένα σκούπα. Αν είναι ποτέ δυνατόν κοκορόμυαλε,
να βαστάξει πολύ καιρό αυτή η ισότησο που λες. Και γιατί δεν είναι, αφού και ίσια όλοι τους θα είναι πλούσιοι. Και ίσια θα ξοδεύουν και όλοι. Ο καθένας βαρέα όπως θέλει. Το μερτικό του το ορίζει. Να κεφάλι να γεννεί υπουργό στα οικονομικά. Α, μην είναι ποτέ δυνατόν κουτέ να κάνουν όλοι ίσα έξοδα. Και γιατί δεν είναι. Διότι οι οικονόμικοι φυλάκιδοι θα ξοδεύουν λίγα και θα τους μένουν πολλά. Ενώ οι πολλοί εξωδικοί άστοποι θα ξοδεύουν πολλά και σε λίγο καιρό θα γίνουν πάλι φτωχοί. Πού πάει λοιπόν τότε η ισότης. Αυτό με την αλήθεια καλά το λέει. Λα, και εσύ πουφό. Μην τις κάνεις το δικηγόρο. Δεν σε είπα ότι θα μοιραστούν ίσια όλοι τους των πλούτων. Το είπες. Ιδού λοιπόν η ισότης. Μπράβο! Καλά τον εαυτό του Θεό. Δεν σε είπα κι εγώ ότι οι οικονομικοί φυλάρχοι θα φυλάγουν την κατάστασή τους, ενώ οι πολλοί εξωδικοί άσοδοι θα την ξεπαστρέψουν γρήγορα και θα γίνουν πάλι πτωχοί. Μάλιστα, το είπες. Ενά λοιπόν τα μυαλά σου και μια λίρα, καλά το είπα εγώ πως κάνεις για υπουργός. Και γιατί τάχατες δεν κάνω, μπας και είναι καλύτεροι δηλαδή εκείνους που διορίζουνε. Ένα σε πως αυτό δίκιο έχεις. Άντε το λοιπόν, ξεκουμπήσου και μη μαζελίζεις περισσότερο. Καλά σε λέει. Μου δείξε μας πια τη ράχη σου, μην πιάσω κανένα ξύλο και τέτοιος από τα πλευρά σου. Ακούτε για το Θεό τι λένε. Το λέω για. Το λες μα δεν το κάνεις. Και τι να γίνω εγώ τώρα καημένη. Να σε μυστείς από εδώ, σε γίνεται πια γρήγορα. Και πού να πάω τώρα. Ανάθεμα και στην κατάρα. Οξοφτώσια. Οξοφίνα. Οξοφτώσια. Οξοφίνα. Οξοφτώσια. Οξοφίνα. Οξοφίνα. Συνοργία να χρωματισμένη. Παλιά! Βρε τι κάναμε εμείς που πίσω της δεν θα γυρίσει να κοιτάξα την τρομάρα που δοκίμασε με εμάς. Το βλέπεις τώρα δά εκείνο που σου λέγαμε πως αν έρθει εκείνη η ώρα θεριά και λιωτάρια θα γεννούμε. Βέβαια το λέγατε. Μου φαίνεται πως σαν άρχεται η αναθεματισμή. Λάτε τώρα, κι ας πάμε τον πλούτον στο Ασκληπιού. Κι ας μην καθυστερούμε λοιπόν, να μας παρουσιαστεί πάλι κανένας άλλος δαίμονας. Όχι αυτό, μη σοκώθηκε, εδώ είμαστε εμείς. Μον μη στέκεστε τρεχάτε ίσια. Κι αν σας τύχει και τίποτα μην είστε μας. Κι όσον αυτοί εσείς πλακώνουμε. Μας είδες να σε τέτοιες ώρες δεν χωρατεύουμε. Βέβαια, σας είδα και σας καμάρωσα. Σε κάμω όρθιο στην παλικαριά μας, που μέσα και στη φωτιά να μας πεις. Πέφτουμε. Να είναι μάλιστα ζουγραφιστή. Άνι πλέον. Κι ας πάμε τον Μουλούτον στο Ασκληπιού. Με τη φτώχεια νύχτα μέρα.
κρίνια ψήρες νέρα, με το πλούτο είναι η ζωή. Χαρά, αγέλια και βοή. Αι, 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 του νόμου σας αδέρφια, που ψώφηκε της πείνας. Προσμένετε ποτέ να γίνει κανένας γάμος για να κάψετε κομμάτι κρέας ή ποτέ να πεθάνει κανένας πλούσιος για να φάτε από τα σπερνά του. Τα συγχαρήκια μου! Τώρα εμπλουτίνετε κι εσείς και θα κορτάνουν άλλοι από τα δικά σας τα σπερνά! Απ' το στόμα σου και στου Θεού τα φταίει! Και για λέγε μας το λοιπόν να το καλακούσουμε αυτό το μεγάλο καλό! Το αφεντικό μου το πέτυχε! Για να το πούμε καλύτερα, το πέτυχε ο πλούτος! Όπου εκεί που ήταν θεόστραμος, στράφτουν τώρα τα μάτια του σαν το γυαλί! Και το θάμα αυτό το χρουστά στον Άγιο Απόλλωνα το θαυματουργό! Λες λοιπόν να χαίρομαι και να φωνάζω! Σα θέλεις, κλωτσοπίδα κιόλα! Πρόκειται να κλωτσοπηδήσω και θα τραγουδήσω! Γεια στα αδέρφια το χορό! Πάει πια η κακή καρδιά. Θα κοπώ πια και χωρώ στο καλό να το γερώ. Θα κοπώ πια βρε παιδιά. Πάει πια η κακή καρδιά. Θα κοπώ πια και χωρώ στο καλό να το γερώ. Καλά σε καλή κυρά! Μορφέρομαι σε αυτό καλό!
Που έπρεπε. Φτιάξαμε και εμείς τα στρασίδια μας όπως μπορέσαμε. Και ήτανε κι άλλοι προσκυνητέ. Πολύ. Ήτανε και ο απατεώνας ο κλεψιάρχης. Ο αν και θεόστραβος, εκατάκλεψαν και εκείνους που έχουν τέσσερα μάτια. Αφού λοιπόν έσβησε τα φώτα ο καντιλανάφης και άφησε μοναχά μια καντήλα, μας παράγγειλεν πως ό,τι και να ακούσουμε, η βρόντο, η ταραχή, να μην κολληθούμε από τη θέση μας. Επλαγιάσαμε κι εμείς με την αράδα. Εμένα όμως Ήπνος δεν με κολλούσα. Γιατί μέσα με σκαντάλιζε μια πιατέλα γεμάτη μου στα λευριά. Όχι μια γριά κατά το προσκεφάλι της. Και μάλιστα όταν είδα από την ιερέα να κυλίζει ανάμεσά μας και ό,τι φαγουσερό έβλεπε, πρώτα το βλογούσε, ύστερα το άρπαζε και το στίβαζε στον τορμό του, άρχισαν και εμένα τότε να μου τρέχουν τα σάλια. Ναι, και εγώ που σε ακούω τώρα, δεν μπορώ να βαστάξω τα δικά μου. Και θα άρεσε πως μόνο και εγώ να βλογίσω τη μου στα λευριά. Ακούσα και δεν το φοβήθηκα. Μπρε έτρεμα. Μην προφτάσει και την αρπάξει εκείνους και μείνω εγώ ύστερα με τη γλύκα. Και το παράδειγμα το πήρα τον ιερέα. Η γριά όμως καθυστέρησε. Το πήρε μυρουδιά. Τράπωσε το χέρι της και τράβηξε την πιατέλα. Και δεν την άρπαζε σου σηκαημένε. Έχει απομονή και μη βιάζεσαι σαν το γουρούνι με το συμπάθειο όταν του ρίχνουν τα βελάνια. Μόλις λοιπόν είδα τη γριά και άπωσε το χέρι της. Αμολάω μια δυνατή που έκανα τη γριά να ζαρώσει από το φόβο της αζεματισμένη γάτα και να χωθεί κανένα το παπλωμά της. Τότε λοιπόν και εγώ καλό σου γυαλίζω γλίγορα την παστρικά την πιατέλα και το παίρνω δίπλα. Κι ούτε κύριε Παγιές. Δεν άφησα από ούτε για σημάδι. Έβγαλα μάλιστα την γριά από τον κόπο να πλύνει την πιατέλα της. Καλά να την πείτε μου την πιατέλα. Και ο Ασκληπιός δεν ήρθε κοντά σου. Τότε όχι. Γιατί διάφορο πιάτο μου στα λευριά δεν είχε. Ήρθε όμως μετά. Αλλά του φτιάξα κι αυτού μια που δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Μόλις ήρθε κοντά μου, εγώ φτερνίστηκα. Γεια σου! Σπολάκι, για να έχεις. Φτερνίστηκα λέω στα ψέματα τόσο δυνατά που τρόμαξα το φόβο του. Λες λοιπόν εσύ τον Ασκληπιόν ότι είναι τέτοιος χαμένος. Εγώ δεν το λέω. Εκείνος είναι. Εγώ λοιπόν, εγώ εκουκουλώθηκα για να μην με νιώσει και το πήρα δίπλα. Εκείνος όμως. Μόλις του πέρασε η τρομάρα, άρχισε να γυρίζει ανάμεσα στους αρρώστους και να εξετάζει του καθενού του πάθους. Του φέρε και ο βούλος του ένα πέτρινο κουδί με το κουδοχέρι του και ένα κουτί. Πέτρινο κι αυτό. Ναι, σαν την κεφάλα σου. Άνοιξε λοιπόν το κουτί και έβγαλε από μέσα πέντε κεφάλια σκόρδα. Μια φουχταλάτη και ξύδι. Και πώς τα βλέπες δαίμονα εσύ αυτά που ήσουν καθώς λες. Και δά δεν βλέπετε το ρούχο που με έχετε δοσμένο πως είναι πλεμάτια τα στρίπια. Πρώτα λοιπόν γιατρικό διόρισε του κλέφτα του κλεψιάδη. Τον έβαλε να χτυπήσει μέσα στο γουδί τα σκόρδα, τα λάθη και το ξύδι. Και με αυτά επλάστωσε τα μάτια του και να του τσούσουν πιο πολύ. Ρε του λέγησα του πάλι και μια μεγάλη κόκκινη πιπεριά. Του το είπα, αλλά είμαι με στη φυλά για σένα. Μόλις λοιπόν μπλαστρώθηκε ο κλεψιάδης, πετάχτηκε από πάνω σαν δαιμονισμένο και έπληξε κάτι φωνές που βόηζε ο ναός. Τότε ο Ασκληπιός ξεκαρδίστηκε στα γέλια και του λέει: φώναξε τώρα Θεομπαίκτες ο Μωρής για να σε μάθω να κάνεις ψεύτικους όρχους και να γίνεις τους ανθρώπους. Τι δίκαιος που είσαι Θεέ μου, εχθράς χωρέσει τον πατέρα σου Ασκληπιέ. Αμήν. Ύστερα λοιπόν από αυτό, κάθισε κοντά στον πλούτο
Ποιος, ο κλεψιάδης. Πολύ μάπος είσαι καημένε. Ο Ασκληπιός μπορεί κάποιος κοντά στον πλούτο. Και αφού του χάιδεψε με το χέρι του κεφάλι του, του καθάρισε και τα μάτια του με ένα λινόπανο που έβγαλε από το κουτί του. Ήρθε τότε η κόρη του Υγεία του πλούτου. Ατέλε. Τέτοια κόρη φωστήρα μου ο πλούτος δεν έχει, μα του Ασκληπιού η κόρη Υγεία. Και σκεπάζει κεφάλι κόντρα του πλούτου με ένα κόκκινο πανί. Τότε ο κύρις της φώναξε μια δυνατή. Σιγά σιγά. Και βγαίνουν δυο μεγάλα φίδια. Όχι, Αντρές. Μεθαύριο που θα σε γιατρέψει θα γλέπεις. Κι εγώ στραβός δεν είμαι. Γιατρεύει αυτός και τους χαζούν. Χώθηκαν λοιπόν τα φίδια κατά το κόκκινο πανί και έγλυφαν καθώς φαίνεται τα μάτια του πλούτου. Και μόνο πέρασε λιγάκι όσο να αρχίσει κυρά μου μια κανάτα κρασί. Σηκώθηκε ο πλούτος. Μ' ανοιχτά μάτια! Θεέ μου πόση δύναμη έχει! Και για λέγε με το λοιπόν που είναι τώρα ο πλούτος! Του πω, ήρθα κοντά για να σου φέρω την καλή είδηση. Τώρα, πλακώνει κι αυτός. Τριγυρισμένος από ένα σωρό κόσμο. Κι όσοι πριν ήταν δίκαιοι και φτωχοί, τον αγκαλιάζουν και τον φιλούν από την καρά τους που γλίτωσαν πια από τη φτώχεια και από τη μουρμούρα των γυναικών τους που κάθε πρωί στο στόμα τους δεν έχουν παρά άντρα φέρε με και άντρα δώσε με. Εμένα ρώτα τον καημένο γι' αυτό να σε πω που μόνο εξημερώσει ο Θεός τη μέρα αλλά δεν ακούω παρά άντρα! Ψωμί σήμερα δεν έχουμε! Άντρα θέλει αυτό! Άντρα θέλει εκείνο! Άντρα πάρε με δεν ξέρω τι! Και πολλές φορές μόλις ξυπνήσω φράζω τα πιάνω με τα δυο μου χέρια και πετιούμαι όχι από την πόρτα! Σαν να με κυριγάει ο λύκος! Γιατί μόλις τα πολύ γιορτή αλλά δεν ακούω παρά πέρα και πάρε και πέρα και ποιος είναι! Δεν είναι αλήθεια κυρά αυτό που λέω! Για αυτή την καλή είδηση που με έφερες τρέχω να σε φέρω μία τσαπέλα σίκα! Καλαματιανά, ε! Και να μαθαίνεις γρήγορα κυρά, γιατί τώρα θα πλακώσουν και δεν ξεχάσεις! Τρέχω λοιπόν να φέρω και το πλούτο του καθηγητή! Ναι! Ξεχάσεις κυρά και μια κανάτα κρασί να πιούμε στη μηγιά σου! Θα τους προσμένω εδώ για να τους δεχτώ! Έχω λέγω να πάω από μέσα! Γιατί καθώς λες το τσούσι η κυρά, μπορεί ώσπου να φέρει την κανάτα να αδειάσει τη μισή! Καρτέρα! Καρτέρα! Τους βλέπω και έρχονται! Να τους κιόλας! Καλώς ήρθετε! Καλώς σκοπιάσετε! Τώρα κι εγώ να βλέπω με ποιους αχρίους κατοικούσα τόσο καιρό ο καημένος και πως απέφευγα τους κοιμίους. Τώρα όμως τα αναπομογυρίζω όλα και θα αποδείξω με έργον εις όλον τον κόσμο ότι χωρίς να το θέλω επλούτιζα τους αχρίους και τους θαμπέκτους. Αληθινά μα το Θεό, οχληρό πράγμα είναι οι λεγόμενοι φίλοι. Όταν ευτυχείς, τους βλέπεις και σε κάνουν χίλιες δυο κολακίες. Καθώς καλή ώρα το παθα και εγώ τώρα στο δρόμο που με σκότησαν με τα πενέματά τους και
τις κολακίες τους, ενώ ο Σταψέ δεν γινούσε κανείς να με κοιτάξει. Όχι καλημέρα να με πει. Και βέβαια δεν σε κοίταζε, γιατί δεν είχε την ανάγκη σου. Τώρα όμως και καλημέρα και καλησπέρα θα μας λένε και χίλια δυο πενέματα θα ακούμε ενώ που να κάνουν τη δουλειά τους. Και ύστερα θα καμώνονται πως δεν μας γνωρίζουν και θα λένε κάπου σε είδα, κάπου με είδες. Σ' αυτό καημένο βλεψίδι με έχεις πολύ δίκιο. Τέτοιος βρωμόκοσμος είναι αυτός. Όταν έχουν την ανάγκη σου, σε ονομάζουν και φίλο και αδερφό και ευεργέτη. Αυτό το λέω κι εγώ. Και ύστερα αφού επιτύχουν τον σκοπό τους, καμώνονται πως δεν σε γνωρίζουν. Και μήτε καλημέρα, μήτε καλησπέρα σε λένε. Καληνύχτα όμως σε λένε. Καλώς τα δυο σου μάτια, άντρα μου. Καλώς όρισες κι εσύ, πλούτε μου, να σε χαρώ. Καλώς όρισες όταν το καλό το χρόνο, έλα. Έλα να σε ράνω με αυτά για το καλό σου το ποδόλιο. Όχι. Εγώ σαν καινούριος φίλος που είμαι και που είδα και το φως μου, πρέπει να δώσω και όχι να πάρω. Έχει και ο κεράκι, καλά το λέει. Και πού είναι η κεράκι να πουμέταξες. Και δεν θα τα δεχτείς λοιπόν αυτά. Γρύψ την όρεξή σου κυρά και σαν πάμε μέσα. Καλά σε λέει κυρά. Μου δώσεις εμάς αυτά και στην αφεντιά του του δίνεις όλα σαν πάμε μέσα. Μον ξέχασες βλέπω να φέρεις και το κρασί, Καλά είναι, όχι σαν και λόγου του που ετοιμάστηκε αφής να μου τα αρπάξεις. Κυρά, πράγμα που το έφερες μια φορά για να το δώσεις, δεν είναι σε καλό να το πάρεις πίσω. Αγρήκαμε αυτό που σου λέω και βλαστήμαμε. Καλέ, είναι κομματάκι κουφί και βαριακού. Καλέ, τι ξεχανιάρα γλέπω. Άντε, ας πάμε πλέον μέσα να ξεκουραστούμε κιόλας. Κοιθήκαν μέσα στο σπίτι μας το βιός και τα καλά. Τα βάρη μας είναι γεμάτο αλεύρι σαν το χιόνι που κάνει ψωμί σαν το σφουγγάρα φράτο και σαν τον ήλιο άσπρο. Το κελάρι μας πάλι σαν κουκουνάρι γιόμισο είναι σε καυτό πιστεύει με χίλια δυο φαγουθερά που ποτικός δεν χωράει να περάσει. Έτσι πάλι η αυλή μας είναι καυτή γεμάτη από ένα σωρό όρνηθες, πόπιες, πίσες, κυρίες της αυλής. Ναι, μωρέ, ποιος και κακό! Βάλε τώρα και τα καινούργια φορέματα που έφτιαξε η κυρία μου για λόγου της και για το γιο της. Κοντά 20 αλλαξιές και 3 στα αφεντικό μου. Φτιάξανε και εμένα μια ολοκένουργη που είμαι τώρα σαν θέλει ο Θεός. Ναι, μωρέ, ζωή τώρα! Τρώγε, πίνε σαν αφέντης και μου τσουρε τη φτώχεια με τα δυο. Παιδιά! Παιδιά, καρύων! Ρε! Ρε εσύ τώρα μοιάζεις σαν αφέντης. Για είτε χαρά να έχεις αφεντικό μοιάζω, για, ας είναι καλά η αφεντιά σου. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Κάτι φίλε, πολύ με την καρδιά σου βλέπω και δοξάζεις τον Θεό. Τον δοξάζω βέβαια, γιατί ως τα χτες ήμουν δυστυχής. Και σήμερα είμαι σαν θέλει ο Θεός. Είσαι ως φαίνεται από τους τιμίου. Έτσι θαρώ. Και τώρα να έχουμε καλό ερώτημα. Για πού? Για εδώ, για εδώ έχουμε. Να ευχαριστήσω τον Θεό των πλούτων. Δια τα πολλά και μεγάλα καλά που με χάρισε. Εγώ φίλε μου, είχα κληρονομήσει από το Μακαρίτη τον πατέρα μου πολλά.
Βοηθούσα μάλιστα και τους φίλους μου συχνά. Γιατί αυτό εθαρούσα πως είναι και δίκαιον και συμφέρον. Και θαρώ, πέταξαν τα χρήματα από τα χέρια σου. Να ήταν κι άλλα. Και θα μην βάν το ποθέ. Πάνι με πάνι. Εγώ εθαρούσα ο καημένος πως όσους ευεργέτησα θα τους είχα φίλους παντοτινούς και βοηθούσες την ανάγκη μου. Αλλά αυτοί σαν είδαν πως δεν με έμεινε πια τίποτα, με γύρισαν τη ράχη τους και καμώνονται πως δεν με γνωρίζουν. Τώρα όμως δεν είσαι καθώς ήσουν έπιες, γιατί βλέπω πως έχεις και καλά φορέματα και καλή καρδιά. Γι' αυτό θα ήρθα κι εγώ εδώ. Να ευχαριστήσω τον Θεό. Και δεν με λες, δεν με λες. Αυτά τα παλιά πράγματα που βαστά, σε τι θα χρησιμεύσουν. Αυτά θα τα αφιερώσω εις τον Θεό. Πολύ σπουδαία δώρα θα προσφέρεις στον Θεό. Τη υπογάζη μου. Πάει. Χάθηκα ο καημένος. Αφανίστηκα. Έσβησα. Έλειωσα. Καταστράφηκα. Εξόλο. Θρέφτηκα. Θρέφτηκα. Τι στο δαίμονα έπαθε πάλι αυτός και φωνάζει. Τι έπαθα! Να χάσω όλη μου την βολή εξαιτίας αυτού του πλούτου και θέλει να μην φωνάζω! Αλλά έχει ο Θεός, ελπίζω να τον ξαναδιώ με δίχως μάτια! Αμήν! Και να δεις μάλιστα τι καλά που θα τον εκλέψεις με δίχως μάτια! Πάνει μόνο να μην με λείψουν του κοινού οι δουλειές! Βρε! Εγώ τον ένιωσα τι πράγμα είναι αυτός! Είναι από το πονηρόν το κόμμα. Τότε με το Θεό, πολύ καλά την έπαθε. Πού είναι εκείνος ο σκλαβός που μου αφάνισε. Πού είναι τώρα η υπόσχεση που έδινε ότι αν ξαναγεί το φως του θα μας κάνει ένα σωμό καλά. Και ποιον αφάνισε. Πρώτα κι αρχής, εμένα. Πολύ μα την πίστη μου αξίζει αυτός ο Θεός ο πλούτος που έδωσε τη δουλειά με όλους αυτούς τους αχρίους. Της δυστυχίας μου. Και εσύ που με παίρνεις γελάς, θα είσαι σύντροφος αυτού νου. Γιατί όσο τα χτες ακόμα ευγούσε αυτά τα παλιοπάπουτσα και αυτό το παλιοπόγεμα που βαστάς. Και εσύ μεγά σε βλέπω καλοντημένον. Κάσε, πλάτασε! Παπάνω μου σκόρδο και δεν με πιάνει το μάτι σου που να σου βγει! Για τους οικοφάντες όμως το σκόρδο δύναμη δεν έχει. Καλό! Παιδι γελάτε με εσείς και βγίζετε με! Δεν με λέτε όμως γιατί κάμετε εδώ! Επικαλού βεβαίως δεν είναι αυτή η σύναξή σας. Αυτό το λες αλήθεια. Για καλό δικό σου βέβαια δεν είναι. Και υποφέρετε αυτό να με βγίζετε έτσι! Πω δυστυχία μου να υποφεύγω εγώ αυτά, ενώ είμαι ενάρετος και εθνικόφωνο. Εσύ, ενάρετος και εθνικόφωνο. Εγώ. Για να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Τι. Είσαι Γιώργος. Αου, για παλαβόν με θα γρεις. Είσαι έμπορος. Θα ήμουν, αν κι ίσως είχε μόνο το πάρε, όμως έχει και το δώσε. Και αυτό το ιδιάζω. Ξέρεις λοιπόν για μια τέχνη. Και ποια η ανάγκη μου να εξεύγω. Τέχνη! Τότε λοιπόν πως είχες πλουτίσει χωρίς να εργάζεσαι. Ευκόντιζα δια του κοινού τα σύπω θέσεις. Θέσεις! Και πως ή μπορείς αχρίε να είσαι καλός άνθρωπος όταν θέλεις να ανακατώνεσαι σε πράγματα που δεν σε ανήκουν. Εμένα νόητε δεν με ανήκουν του κοινού οι υποθέσεις που είμαι αφοσιωμένος σε αυτό και του κάνω τόσες ευεργεσίας. Ευεργεσία λέγεται να ταλάζεις τον κόσμο για να αρπάζεις. Ευεργεσία και λέγεται και είναι. Να εξετάζω και να διευθύνω του κοινού τα σύπω θέσεις. Θέσεις! Για ποιο σε αποκατάστησαν προστάτην του κοινού. Η έλλειψη πατριωτών. Ώστε βλέπεις τώρα κι εσύ ότι από μένα κρέμονται του κοινού οι υποθέσεις. Αχρίω λοιπόν προστάτη χειμά το Θεό το κοινόν. Γι' αυτό θα είδα και πολλήν προκοπή. Δεν με λες μωρέ, σαν άνθρωπος που είσαι κι εσύ. Δεν θέλεις να ζήσεις εν ησυχία. Εν ησυχία! Άμα όταν κανένας δεν έχει καμία ενασχόληση, καθώς το λες εσύ, είναι το ίδιο σαν να μην ζει κανείς αυτόν τον κόσμο. Ουδέ σύστημα δεν αλλάζεις. 40 χρονών σύστημα. Δεν παλάβωσα να τα αλλάξω. Αφού είναι έτσι, βγάλε τα ρούχα που φοράς. Πώς εσένα το λέτε, τα πώς. Και γιατί να τα βγάλω. Γιατί. Ναι. Το γιατί το βλέπεις ύστερα. Βγάλε και τα ποδήματα που φοράς. Μην κάνεις το κουφό. Βγάλε τα με την ώρα σου γιατί. Ο καιρού του βαστάς αγγίξε πάνω μου και γλέπει. Να μην βαστάει εμένα. Και να δω τι θα κάνει. Ναι. Hey!
Τράτε γλίγορα και με γλύνου! Καλό! Εγώ φεύγω τώρα! Γιατί βλέπω πως είμαι ο μόνος εθνικόφχων ανάμεσα σε τόσους. Αν ίσως όμως έβγω καθώς ελπίζω κι άλλους πατριώτας σου τον διωχώνω εγώ αυτό των ισχυρών θεών, τον πλούτον. Κυρεύει, μόνος του να χαλάσει το σύνταγμα χωρίς να πάρει πρώτα την άδεια από τη Βουλή και τη Γερουσία. Γιατί δεν στάσει το μάτι, γιατί βλέπω μια κυρά να μας έρχεται συνάμενη, κουνάμενη και καταστορισμένη. Αχά! Αυτά και κάτι πράγματα στα χέρια της. Ως φαίνεται θα φέρνει αφιερώματα στον πλούτο. Ποια να είναι τα! Έλα! Ήρθα στο σπίτι αυτού του νέου θεού ή να μην έκανα κανένα λάθος και τρέχω χωρίς να ξέρω μια γυναίκα μοναχή. Ω, κανένα λάθος αρχοντούλα μου δεν έκανες, μόνο ήρθες ίσια. Φωνάξω λοιπόν κανέναν από μέσα. Μη μπαίνεις στον κόπο και πονέσαι ο ναρυγκάς. Να, εγώ είμαι του σπιτιού και πέμε, τι ορίζεις. Πονάκα καφίλη μου και άδικα έπαθα αφού το άρχισε να βλέπει αυτός ο θεός ο πλούτος. Με έκανε την καημένη να μην μπορώ να ζήσω πια! Γιατί, να μην είσαι κι εσύ καμιά αφοσιωμένη! Αφαιρεσμένη, να σου φυλάξει! Μόνο η καρδιά μου είναι καμένη! Από τι, αρχοντούλα μου! Δεν σας το κρύβω, γιατί πολύ είναι ο καημός μου και θα με φάγει την καημένη! Είχα φίλε τα φιλιάνια! Κούτσικον, αλλόμορφων και καλών. Και ό,τι πράγμα του ζητούσαμε το έκαμε με προθυμία. Καθώς και εγώ πάλι τον βοηθούσα σε ό,τι με ζητούσε. Και σαν τι τάχα να έχουμε και το συμπάθειο σε ζητούσε. Μικρά πράγματα, μικρά πράγματα. Γιατί πάρα πολύ με ντρέπουνταν. Για ρούχα να πούμε, με ζητούσε καμιά εκατοστή δραχμέ. Καμιά εικοσαριά για ποδήματα και καμιά 150 και ψηλά του έξω. Ααα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 
προπεί του πολλές φορές, δεν σήκωνε τα μάτια του να με κοιτάξει. Ω, φοβούτα να μην σε ματιάξει, έρχονται. Για τη μάτια του την έφτιανε και τις περνούσε. Καθάντα ζητούσε με έλεγε, όχι για άλλον σκοπό, παρά μόνο για ενδείξη. Α, τόντι, φαίνεται πως αγαπούσε με τα σωστά του, αρχοντούλα μου. Αλλά από τότε που ο πλούτος βρήκε το φως το άλλαξε γνώμη. Γιατί αφού του έστειλε αυτά τα γλυκίσματα που τα έκανα με τα χεράκια μου οι καημένοι και τον εμείνησα πως θα πάω να τον έβρω και στο σπίτι του, όχι μόνο μου τα γύρισε πίσω καθώς βλέπεις, αλλά με μείνησε κιόλας να μην ξαναπατήσω, λέει, στο σπιτιού του την πόρτα. Γιατί πάει, λέει, ο καιρός που ήξερα. Πώς είχα τα γλυκίσματα που τα γόρια σε κυρά. Εγώ για τον Ματήρι στο μυαλό μου. Έτσι πάει. Έλα, πάλι. Θυμάμαι μια ημέρα που πήγα στην Πανίχυρη και καθώς είδε κάποιον που με καλοκοίταζε, γιατί καψογελίτσα. Καλέ και πολύ γυαλίζεις, Γλέπω. Σαν είδε λοιπόν που με καλοκοίταζε εκείνος ο ξένος, εζούλεψε και με αφάνισε στο ξύλο. Και βέβαια, συντροφιά στην πραγμάτια του δεν είναι. Με έλεγε μάλιστα πως σε βοδιάζω και πως το κοίταγμά μου του σαγείται με την καρδιά μου. Έχει γνώση ο νέος και ξενοφελεί τα ερωτικά ματιάσματα γρίασξε έτσι ποτέ. Όχι της μάνας μου, αυτή έχει χρόνια που συγχωρέθηκε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, εκείνη συγχωρέθηκε και η αφεντιά σου σαν μακαρίτησε. Καλή, εγώ βλέπω που σε σάπησε! Δηλαδή βλέψα τόσο που από το δακτυλίδι πάρα να περάσω! Αν είσαι στο δακτυλίδι, είμαι στεφάνι!
κουμπάνι Μαρελιού. Νάτος, έρχεται και όλα σαν ξεμυαλισμένα. Σε καμιά διασκέδαση θα πηγαίνει πάλι. Έτσι μοιάζει, γιατί τον βλέπω και καλοσυγυρισμένο. Όπα! Άρα! Α! Όπα! Τι κάνεις? Πώς είσαι? Καιρούς και ζαμάνια έχω να σε δυο. Γέρασες πια! Γέρασες παλιά μου φιλίναδα! Και δες το πως με βρίζετε καημένο με θυσμένο! Πόσες αρωματιές έχουν τα μούτρα! Πάει μακριά από το πόνο! Καλά σε λέει! Εκεί στο πας κοντά το φως και να πετάξει καμιά σπίθα και να ανάψεις σαν την νύστα! Αλήθεια μα το Θεόν! Ίσια είναι! Παίζουμε! Δεν έχει που! Εδώ! Τα μονά ή τα ζυγά. Αλλά να αποκριθείς ευθύς χωρίς να συλλογιστείς καθόλου. Και γελάει με δυο. Πόσα δόντια έχεις? Εγώ να σου πω. Πέντε. Έχασες φίλε, έχασες. Τέσσερα έχει μόνο και από αυτά πάλι τα δύο είναι μίσα. Πατσαβούρα! Το πρόγραμμα σαν τον Θεό! Αν το έχει τύχει μου να βλέπω και πατσαβούρα! Για πλην την αναβγή το φτιασίνη της και τότε να δει καλό μαζί! Τι να κάνουμε αρχοντοπούλα μου, από σένα πήρα το παράδειγμα μου! Οπα! 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 Σε νοστιμεύεται ο φίλος και τα λέει επίτηδες αυτά για να μην καταλάβω εγώ! Όχι! Μα τη ζωή μου! Ω, καλά! Αυτός ο όρκος άφησε χρόνες, τώρα πρέπει να λες μάτι ψυχή! Έτσι που λες! Σε νοστιμεύεται ο φίλος! Σαν είναι λοιπόν έτσι, εγώ δεν σε εναντιώνουμε. Σε τι πράγμα? Εις άλλον μα τη ζωή μου και μα την ψυχή της δεν ήθελα να το συγχωρέσω αυτό. Σε λόγους σου όμως και για την ηλικία σου, ευχαρίστω σε την παραχώρω. Να με λείπει! Βλέπω την ευαρέθηκες και θέλεις να την αφήσεις τώρα. Καλά! Και ποιος τον αφήνει? Ας πάμε πλέον μέσα, γιατί θέλω να δωροδοκίσω τον Θεόν. Με φώναξα. Ε, όχι. Καλύον. Δεν μου λες, εσύ με φώναξες και πριν. Ναι. Και πως την ώρα ήσουν ακριμένος και δεν σε είδα. Να πού με βλέπεις τώρα. Μου τρέχα γρήγορα και φώναξα μου τον αφέντη σου, το γαϊδερό σας. Την κυρά σου, τη γάτα σας. Τα παιδιά του ποντικού σα! Τον εαυτό σου, το γουρούνι σα! Όσα ζωντόβολα και είναι μέσα, φωνάξε τα γρήγορα! Μη στάξε! Μοντρέχα! Για πέμε, τι τρέχει! Τι να τρέξει! Μα ποτάμι τρέχει και θα σα πάρει! Ο Ζεύς καίει μέρα από εμά να σα πνίξει άλλο! Πώ που να φάσει τη γλώσσα σου, παλιά άνθρωπε! Και γιατί τα έκανα κάνω αυτή την παλικαριά! Το μεγάλο κακό που κάνατε! Ανοίξατε τα μάτια του πλούτου και τώρα κανεί πια δεν προσφέρει τίποτα στου θεού! Και θα ψοφήσουν όλοι από την πείνα. Και βέβαια δεν πρόκειται να σας προσφέρουμε τίποτα πλέον. Γιατί κι εσείς καμιά φροντίδα για μας δεν έχετε. Μόνο αφήσατε τους καθεργαραίους και θεοπαίκτας να αλωνίζουν όπως θέλουν. Και με την πρόφαση πως είναι πατριώτες να γεμίζουν τα πουνιά τους. Ε, όσο για τους άλλους θεούς και κάθε ψυχρά και ανάποδα. Καθόλου δεν με κόπτει. Με μελιό όμως για τον εαυτό μου που δεν κρατιέμαι πια από την πείνα. Έχεις δίκιο και πολύ καλά κάνεις να συλλογιάσαι για τον εαυτό. Πρώτα ο καημένος καλοπερνούσε με τις προσφορές των εμπόρων και των καπήλων. Που κατά πουλό με πρόσφεραν ουστόπιτες, μέλι, σίκα, κι ό,τι άλλο τρώγει ο εμείς. Τώρα όμως, γιολάκι!
χάρη. Σε μπορώ, γιατί όχι. Να με φέρεις από μέσα κομμάτι καλό ψωμί και λίγο κρέψι το. Αμα αυτά καημένα είναι από εκείνα που δεν βγαίνουν έξω. Καλά! Έλα σου! Εξέχασες φαίνεται πως όταν έκλεφτες κανένα πράγμα το αφεντό σου. Εγώ έκαμα και δεν πιάνω σου. Το συμφέρον σου πρωτοκλέφτη. Γιατί είχες και εσύ το μερτικό σου από την κλεψιά μια πίτα. Έλα τώρα. Μου πάρε σε παρακαλώ κοντά σας. Και αφήνεις τους άλλους θεούς να ζήσεις μαζί μας. Τους αφήνω και τους παραφήνω. Μάλιστα. Γιατί τα δικά σας είναι πολύ πιο καλύτερα. Και είναι δίκαιο να παραιτήσεις την πατρίδα σου. Πατρίς. Είναι η γη πάσα. Ακή να έχει μάσα. Και εσύ τι θα μας χρησιμεύεις εδώ. Σαν θέλεις. Γίνομαι θυρωρός. Θυρωρός. Εμείς ανάγκη θυρωρού δεν έχουμε. Γίνομαι αρχισπιούνος. Αρχισπιούνος. Πάει και αυτήν η πέραση. Έτσι λοιπόν, γίνομαι δάσκαλος εις τους σχολούς και στις διασκεδάσεις σας. Αυτό το πέτυχες. Να λοιπόν τι είναι να έχει κανείς πολλούς τίτλους, πες τον ένα, πες τον άλλο, έβρες θέση. Κάτι ξέρουν αυτοί που φορτώνονται με πολλούς τίτλους. Να μείνω λοιπόν. Κουρεύω πια, μείνε. Και για να φαίνεται πως κάνεις κάτι κι εσύ, πάρε αυτό εδώ το παλιό φόρεμα του αφεντικού μου και κάτσε εκεί στην άκρη και ξεψήριαζέ το. Αφέντης, ο Χρεμήλος. Τι θέλεις, ψυχοπατέρα? Τι να θέλησω! Να, θέλω να το πω πως αφού άνοιξε τα μάτια του πλούτου, σοφώ εγώ από την πείνα, μόνο να ότι είμαι κερευτουδιός. Και γιατί? Γιατί κάνεις πλεοδυσία, δεν προσφέρει. Έλα. Και πώς αυτό? Γιατί όλοι τώρα είναι πλούσιοι. Ενώ πρώτα και οι έμποροι και οι δικαζόμενοι και οι φτωχοί ακόμη επρόσταχαν στον ιερέα για να προσφέρουν θυσίας και προσφοράς. Τώρα όμως που πλούτησαν κι αυτοί, εγώ τα κυσοψήρε. Αυτή τη δουλειά κάνω κι εγώ τώρα εδώ. Θα δείξω λοιπόν κι εγώ τη ράχη μου στο Δία. Καθώς το έκαμε κι εγώ καλή ώρα. Και θα μείνω εδώ μαζί σας και να με διώξετε, δεν φεύγω και ήξερε. Αυτό το σκοπό έχω κι εγώ. Ησύχασε, ψυχοπατέρα, και με τη βοήθεια του Θεού η δουλειά μας πάει όλο και καλύτερα. Αφού και ο Σεφ ακάλεστος μας εκόπιασε κι αυτός εδώ. Όλα λοιπόν καλά τα λες πως είναι. Όλα. Τώρα μάλιστα θα τοποθετήσουμε και τον πλούτον στην τράπεζα. Να έχουμε και τους τόκους. Φέρνουν και λόγους σου λαμπάδες να τες βαστάς, να προπορεύεσαι. Αυτό πολύ ορθά το στοχάστηκες και έτσι πρέπει να γίνει. Και εγώ πολύ καλά και φρόνημα το έκαμα και ήρθα εδώ. Θεού φώτιση σύντο. Ας φωνάξει κάποιος τον πλούτον έξω! Ας μη στεκούμαστε λοιπόν κι εμείς και ας αρχίσουμε το χορό το πηδικτό! Πιάς τα νέρφια ούλη! Τρώει ο πλούσιος σαν αφέντης, περπατεί και σαν λεβέντης. Και το κουστό μαγικά πει, περπατεί κι όλος κοντάφτει. Τρώει ο πλούσιος ό,τι θέλει, με τα γέλια γαλαμένη. Το φτωχό ψωμί κομμάτι, με το δάκρυο στο μάτι. Τρώει ο πλούσιος τα σφουγγάτα, με τα μάγουλα γεμάτα. Τρώει κι ο φτωχός κρατήρι, βουτυγμένο μες το ψήνι. Όσο φτώχεια, όσο φτώχεια, όσο φτώχεια, ρε παιδιά! Έλα, πάπα! Τρώει ο πλούσιος πια τα χίλια κι ο φτωχός μικρά κονδύλια. Τρώει ο πλούσιος πια τα χίλια κι ο φτωχός μικρά κονδύλια. Τρώει ο πλούσιος συναγρίνα κι ο φτωχός αλβή μαρίνα. Τρώει ο πλούσιος μες στο ψάρι, μας τα ακούσουν και στα πιάρι. Τρώει κι ο φτωχός ελιά, δυο που και σκαλί κοιμιά. Τρώει ο πλούσιος πάντες σπάνια και κασίπινη σαμπάνια. Κι ο φτωχός βρώμα σαρδέλα και νερό με την παρέλα. Όσο φτώχεια, όσο φτώχεια, όσο φτώχεια, ρε παιδιά.
πλούσιος και καπόνια, σικαμίλα και πεμπόνια. Τρώει ο πλούσιος και καπόνια, σικαμίλα και πεμπόνια. Αγί κι αυτά κοσδεμίδια και γιαμίλα κολοκύθια. Είναι ο πλούσιος στολισμένος, τα χρυσά είναι ντυμένος. Είναι ο πλούσιος στολισμένος, τα χρυσά είναι ντυμένος. Κι ο φτωχός βρακί φορεί, όπου μόλι το χωρεί. Κι ο φτωχός βρακί φορεί, όπου μόλι το χωρεί. Μέχρι ο πλούσιος να πλαγιάσει, μέχρι ξυπνάει όταν πεινάσει. Κι ο φτωχός όταν πεινάσει, τότε πρέπει να πλαγιάσει. Κι ο φτωχός όταν πεινάσει, τότε πρέπει να πλαγιάσει. Μέσα πλούτε και χαρά, όσο δόντια πόμερα, όσο δόντια πόμερα. Μέσα πλούτε και χαρά, όσο δόντια πόμερα. Η καλία σε φτυχούν, η καλία σβηστικούν, η καλία σβηστικούν, η καλία σε φτυχούν, η καλία σβηστικούν, η καλία σε φτυχούν.